Από τη σελίδα 963 από τις πράξεις των Αποστόλων, αλλά επειδή το κεφάλαιο είναι μακρύ και για την οικονομία του χρόνου δεν θα το διαβάσουμε, θα πηγαίνουμε εδάφιο-εδάφιο. Είναι το δέλτα κεφάλαιο, πράξεις Αποστόλων, και ελπίζω να προλάβουμε να μιλήσουμε τα πρώτα 33 εδάφια, από το 1 έως το 33, πράξεις Αποστόλων, δέλτα κεφάλαιο, 963 σελίδα. Το μήνυμά μας αυτό το πρωινό έχει ως εξής: αυτόν τον οποίον η προσευχή προκαλεί σεισμό και έκχυση Πνεύματος Αγίου. Αυτόν τον οποίον η προσευχή προκαλεί σεισμό και έκχυση Πνεύματος Αγίου. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι τον οποίον η προσευχή για κάποιους συγκεκριμένους λόγους προκαλεί σεισμό, την παρουσία του Θεού και έκχυση Πνεύματος Αγίου. Είναι κάποιοι άνθρωποι τον οποίον η προσευχή ευαρεστεί τόσο τον Θεό, ώστε ο Θεός κατεβάζει την παρουσία του και ενεργούνται πράγματα τα οποία κανένας δεν ανέμενε. Διαβάζουμε από το πρώτο εδάφιο: «Ενώ δε αυτοί ελάλουν προς τον λαόν, ήλθον επ' αυτούς οι ιερείς και ο στρατηγός του ναού και οι Σαδουκαίοι». Όλα ξεκίνησαν από την επιθυμία δύο δούλων του Θεού να πάνε στην προσευχή για να συναντήσουν τον Κύριο. Το αποτέλεσμα ήταν να έρθουν σε συνάντηση με το θαύμα του Κυρίου. Αυτοί πήγαιναν για να συναντήσουν στην προσευχή τον Κύριο και τελικά πριν πάνε στην προσευχή, ακριβώς επειδή ο πόθος τους ήταν να πάνε στην προσευχή, είδαν τον Κύριο να θεραπεύει έναν παράλυτο, ο οποίος βρέθηκε στο δρόμο τους. Όταν, αδέλφια, πηγαίνουμε στην προσευχή για ένα λόγο, για να συναντήσουμε τον Κύριο, τότε ο Κύριος έχει ετοιμάσει για εμάς πάρα μα πάρα πολλές εκπλήξεις, τις οποίες ούτε καν τις ζητήσαμε. Αφού γίνεται λοιπόν η θεραπεία αυτή, βρίσκει αφορμή ο Πέτρος και ο Ιωάννης να ομολογήσουν το όνομα δια του οποίου ο παράλυτος εθεραπεύθη. Και τότε ξεσηκώθηκε πόλεμος, γιατί αυτό γίνεται. Όταν η Εκκλησία του Χριστού ομολογεί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον, τότε ο διάβολος κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να σταματήσει η ομολογία. Όσο πιο πολύ όμως ο διάβολος ορίεται, τόσο πιο πολύ το έργο του Θεού αυξάνει. Ενώ αυτοί ελάλουν προς τον λαόν, ήλθον προς αυτούς ιερείς και ο στρατηγός του ιερού και οι Σαδουκαίοι. Που σημαίνει ότι ο διάβολος θα προσπαθήσει να κινητοποιήσει τους έχοντας εξουσία και κοινωνική επιρροή, προκειμένου να σταματήσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Όμως ο Λόγος του Θεού δίνει την απάντηση. Ο Λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Ο διάβολος θα προσπαθήσει να κάνει το δικό του, η Εκκλησία του Χριστού θα κάνει το δικό της και ο Κύριος των δυνάμεων θα εκτελέσει το σχέδιο αυτού. Το σχέδιο του Θεού περνάει μέσα από πολλή αντίσταση. Και οι επαγγελίες του Θεού εκπληρώνονται εξάπαντος, αφού προηγουμένως ο διάβολος ξεσηκώσει πόλεμο και οι άνθρωποι του Θεού μείνουν στις επάλξεις. Πώς? Ομολογούντες Κύριον των Θεών τους. Ο στρατηγός λοιπόν και οι ιερείς, αγανακτούντες διότι εδίδασκον των λαών, είναι κάποιοι που αγανακτούν να ακούνε τον Χριστό να ομολογείται, διότι δεν θέλουν να διδάσκει το λαός, τον θέλουν στον σκοτάδι για να τον χειραγωγούν. «Και εκήρυτον δια του Ιησού την εκ νεκρών Ανάστασιν». Τι εκήρυτον? Την εκ νεκρών Ανάστασιν. Βγήκαν έξω στο δρόμο, μεταλαμπάδευσαν την ομολογία τους, κηρύττοντας την εκ νεκρών Ανάστασιν. Ούτε φιλοσοφίες, ούτε θεολογίες. Την εκ νεκρών Ανάστασιν. Δηλαδή, τι έκανε ο Χριστός, ο ανεστημένος Χριστός, στη ζωή μου. Μα αυτό, μα εκείνο, μα το άλλο, τι εννοεί εκεί, τι πιστεύετε.
εκήρυτον την εκ νεκρών Ανάστασιν. Ομολογούσαν τι ο Ανεστημένος Χριστός έχει κάνει στη ζωή τους. Μέχρις εκεί και δόξα στο Θεό. Και επέβαλον επ' αυτούς τα σχήρας και έθεσαν υποφύλαξην έως της αύριον, διότι ήτο ήδη εσπέρας. Ο διάβολος θα επιδιώξει να τους κλείσει το στόμα. Και αρχικά, φαινομενικά, θα φανεί ότι τα κατάφερε. Δεν κατάφερε τίποτα. Αυτό που κατάφερε είναι πολύ προσωρινό, είναι μια μικρή παύση όπου θα πάρει φωτιά το έργο του Θεού. Μόνο μια βραδιά. Μόνον δύο λίγων. Τίποτα δεν κατάφερε. Νόμιζε ότι κατάφερε, αλλά δεν κατάφερε τίποτα. Πολλοί δε των ακουσάντων των λόγων επίστευσαν. Πώς πιστεύει κανείς? Δια της ακροάσεως του λόγου. Η πίστης έρχεται δια της ακοής. Η δε ακοή δια του λόγου του Θεού. Πολλοί δε των ακουσάντων των λόγων επίστευσαν. Αν θέλεις να πιστεύσεις, αν θέλεις να αυξηθεί η πίστη σου, θα ακούς το λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι το σπέρμα του Θεού. Θα μπαίνει στην καρδιά σου, θα καρποφορεί και τότε θα γεύεσαι το άγγιγμα του Θεού και το βίωμα αυτού του αγγίγματος εξαιτίας του λόγου θα σου αυξάνει την πίστη. Και έγινε ο αριθμός των ανδρών ως 5.000. Έγινε. Πώς έγινε? Από το πουθενά. Γιατί η Εκκλησία δια των χαρισμάτων της ομολόγησε Χριστόν, κήρυξε το Ευαγγέλιο και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ο Ιησούς Χριστός προσέθεται κάθε μέρα στην Εκκλησία του σωζωμένους, γιατί αυτοί εκήρυταν την εκ νεκρών Ανάσταση, δηλαδή τι έκανε ο ζωντανός και ανεστημένος Χριστός στη ζωή τους. Και τότε ο Κύριος τι έκανε? Προσέθεται ψυχές. Πότε προσθέτει ο Κύριος ψυχές? Όταν κηρύτεται ο Λόγος του Θεού εν ομολογία πίστεως ότι ο Χριστός αυτά που λέει εδώ τα γεύθηκα στη ζωή μου γιατί είναι ανεστημένος. Και την επαύριον συνήχθησαν εις την Ιερουσαλήμ οι άρχοντες αυτών και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς. Η Εκκλησία εξαιτίας της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου, εξαιτίας της εμπειρίας της Πεντηκοστής που είναι η εμπειρία του Πνεύματος Αγίου, προκάλεσε κοινωνική αναταραχή και την κινητοποίηση της θρησκευτικής και πολιτικής ηγεσίας της εποχής. Όταν η Εκκλησία είναι ζωντανή εν Αγίω Πνεύματι, προκαλεί κοινωνική αναταραχή. Όταν η Εκκλησία δεν είναι εν Αγίω Πνεύματι, δεν την ενοχλεί κανείς, διότι δεν έχει καμία επιρροή. Όταν η Εκκλησία διώκεται, διώκεται διότι ο διάβολος λυσάει. Όταν η Εκκλησία είναι κάπου χωμένη και θαμένη, τότε όλα τα κηρύγματα δι' Αγίου Πνεύματος να γίνονται, ο διάβολος δεν ανησυχεί. Διότι ο διάβολος ανησυχεί όταν βλέπει την Εκκλησία να έχει κοινωνική επιρροή και απήχηση. Και αυτό γίνεται όταν η Εκκλησία μένει μέσα στις προσευχές, διδάσκεται μέσα το Λόγο του Θεού και βγαίνει έξω να μεταφέρει την ομολογία της, την κατά Θεόν εμπειρία. Η Εκκλησία του Χριστού, όταν είναι Εκκλησία του Χριστού, προκαλεί κοινωνική αναστάτωση, όχι με σκάνδαλα, αλλά με τον αγιασμό και την αλήθεια του Ευαγγελίου. Προκαλεί κοινωνική αναστάτωση. Γιατί? Διότι στο άκουσμα του κηρύγματος άνθρωποι σώζονται, θεραπεύονται και επιστρέφουν. Και αυτά γίνονται όταν η Εκκλησία είναι πληρωμένη με Πνεύμα Άγιον, όταν έχει εμπειρία Πνεύματος Αγίου. Όταν η Εκκλησία έχει πείρα Πνεύματος Αγίου δεν μπορεί να το κρατήσει, θα βγει έξω να το μεταφέρει. Σε αυτή την μεταφορά ο διάβολος ξεσηκώνεται και κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να το αποτρέψει. Όσο προσπαθεί να το αποτρέψει, τόσο πιο πολύ αυξάνει το έργο του Θεού. Δόξα στο Θεό.
Αυτό να το θυμόμαστε, αδέρφια. Όση μεγαλύτερη είναι η πίεση και η απειλή, τόσο περισσότερη θα είναι η χάρις του Θεού. Άννας ο αρχιερεύς και Καϊάφας και Ιωάννης και Αλέξανδρος και όσοι ήσαν εκ γένους αρχιερατικού. Αυτοί που σταύρωσαν τον Κύριο, αυτοί είναι που θα εμποδίσουν και την ακρόαση του κηρύγματος. Ο Άννας και ο Καϊάφας, δηλαδή οι αρχιερείς. Αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι εργάζονται για τον Κύριο, αυτοί είναι που τον εσταύρωσαν. Και ποιοι είναι αυτοί που ομολογούν τον Χριστό? Όχι οι έχοντες αρχιεροσύνη, αλλά οι μελετητές των γραφών, οι εξητούντες το Πνεύμα το Άγιον, αυτούς είναι που ο Κύριος επισκέπτεται, αυτούς είναι που ξεσηκώνει και δι' αυτόν οι άνθρωποι σώζονται. Μια μικρή ομάδα την εποχή του Χριστού ανακάλυψε, της απεκαλύφθη ότι ο Χριστός είναι Μεσσίας. Και αυτοί δεν ήταν αρχιερείς. Ήταν οι μαθητές του Ιωάννη, ψαράδες, άνθρωποι ασήμαντοι. Βρήκε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ και τι του λέει? Εκείνον τον οποίον ψάχναμε, πού τον ψάχναμε? Στις γραφές. Αυτόν τον βρήκαμε. Ποιοι θα βρουν τον Χριστό όσοι τον ψάχνουν? Πού? Στις γραφές. Και στήσαντε σε αυτούς εις το μέσον ηρώτων, δια ποίας δυνάμεως ή δια ποίου ονόματος επράξατε τούτο εσείς? Άρα αναγνωρίζουν ότι και δύναμη υπάρχει και θαύμα επραγματοποιήθη. Αδέρφια, όσοι πηγαίνουν στην προσευχή για ένα λόγο, τα αιτήματα μπορεί να είναι πολλά, αλλά όσοι πηγαίνουν στην προσευχή με πόθο να συναντήσουν τον Ιησού, αυτοί στη ζωή τους θα δουν και την δύναμη και τα θαυμάσια του Κυρίου. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης δεν πήγαιναν στην προσευχή για να κάνουν κανένα θαύμα. Το θαύμα προέκυψε, ανέκυψε ως φυσικό επακόλουθο της δίψας τους για προσευχή, του πόθου τους για να συναντήσουν τον Χριστό. Εάν σήμερα η καρδιά σου πάρει στερεά απόφαση να πηγαίνει στα γόνατα για να συναντήσει τον αόρατο ανεστημένο Χριστό, να είσαι βέβαιος και βεβαία πως ο Κύριος θα κάνει πράγματα στη ζωή σου τα οποία όχι απλά δεν τα φαντάστηκες, ούτε καν τα ζήτησες ποτέ. Γιατί πως να ζητήσεις κάτι που δεν πάει ο νου σου? Στη ζωή του Πέτρου και του Ιωάννη και κάθε πιστού γίνεται αυτό που δεν πάει ο νους του, μόνο και μόνο γιατί πάει μόνο για τον Χριστό. Τότε ο Πέτρος, πληστής Πνεύματος Αγίου, είπε προς αυτούς, άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ. Να γιατί έγινε η Πεντηκοστή. Για να μην μιλάει ο Πέτρος, για να μιλάει το Πνεύμα το Άγιον. Για να μην μιλάς εσύ ή εγώ, για να μιλάει το Πνεύμα του Πατρός σου του εν της ουρανής. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, μείνετε στην Ιερουσαλήμ, να λάβετε δύναμη εξύψους, να ενδυθείτε δύναμη εξύψους λαμβάνοντας Πνεύμα Άγιο. Γιατί? Για να γίνετε μάρτυρές μου. Πώς θα γίνετε μάρτυρές μου? Μέσα από αυτά που θα σας δίνει το Πνεύμα. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός πριν τη Σταύρωσή Του. Θα φερθείτε ενώπιον ηγεμόνων και βασιλέων και θέλουσιν σας διώξει. Πλην όμως εσείς μην μεριμνήσετε τι μέλετε να λαλήσετε. Διότι εν εκείνη τη ώρα θα σας δοθεί τι πρέπει να λαλήσετε. Γιατί δεν είστε εσείς οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα του Πατρός σας το λαλών εν ημίν. Το θέλεις αυτό? Αυτή είναι η Πεντηκοστή. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Τον φέρνουν σε δύσκολη θέση. Τον πιέζουν, τον απειλούν, τον ζορίζουν. Και ο Πέτρος τι κάνει? Απλά ανοίγει το στόμα του. Τον πληρώνει ο Θεός με Πνεύμα Άγιο και τώρα πλέον μιλάει ο Θεός μέσα από τον Πέτρο. Αλλά ο Θεός μιλάει. Και αυτό θέλουμε, αδέλφια. Είτε μέσα στην Εκκλησία, μέσα από τα χαρίσματα, είτε έξω από την Εκκλησία, να ανοίγουμε το στόμα μας και να πληρώμεθα Πνεύματος Αγίου και να μιλάει το Πνεύμα το Άγιον μέσα στις καρδιές των ακουσάντων. Και μέσα στην Εκκλησία και έξω από αυτή. Γι' αυτό λέμε, πληρούστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, Πνεύματος Αγίου. Γιατί?
για να βγαίνουν από το στόμα σας λόγια Θεού προς σωτηρίαν, προς μετάνοιαν, προς θεραπεία, προς επιστροφή. Επλήστη λοιπόν ο Πέτρος Πνεύματος Αγίου και αρχίζει και μιλάει. Δεν τα έχει προγραμματίσει, δεν έχει κάνει ένα σχεδιάγραμμα πιο πριν. Έγινε εκείνη την ώρα, από το πουθενά. Έτσι γίνεται ο Λόγος του Θεού, έτσι συλλαμβάνεται, από το πουθενά. Ποιος την κάνει τη δουλειά? Το Πνεύμα το Άγιον. Σε ποιους? Σε εκείνους που ζητούν να πληρωθούν με Πνεύμα Άγιο. Που ζητούν να βαφτιστούν με Πνεύμα Άγιο. Και αρχίζει και μιλάει. Ο Πέτρος μιλάει, αλλά και ο ίδιος ακούει τι το Πνεύμα το Άγιο του δίνει. Αλληλούια, δόξα στον Θεό. Άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ, δεν φοβάσαι Πέτρο? Τι να φοβηθεί? Μα ο Πέτρος δεν είναι αυτός που φοβήθηκε 50-60 μέρες πιο πριν με μια ασήμαντη υπηρέτρια? Ναι, αλλά τότε δεν είχε γευθεί Πεντηκοστή. Τώρα όμως έχει γευθεί Πεντηκοστή και μιλάει μέσα από την Πεντηκοστή. Άλλος Πέτρος είναι τώρα. Αδέρφια, άλλοι άνθρωποι είμαστε πριν να πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο και άλλοι άνθρωποι είμαστε όταν πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο. Άλλος άνθρωπος, ο ίδιος άνθρωπος σωματοδομικά, ο άλλος άνθρωπος ψυχολογικά. Είναι αυτός που του έχει μιλήσει ο Θεός, που τον πληρώνει ο Θεός με Πνεύμα Άγιο. Και αρχίζει και μιλάει και λέει, εάν εμείς ανακρινόμαστε σήμερα για ευεργεσία προς άνθρωπο ασθενούντα, δια ποίας δυνάμεως ούτως ιατρεύθη, εάν η παράβασή μας είναι ότι ένας ασθενής έγινε υγιής, τότε ας είναι γνωστό εις εμάς και εις πάντα των λαών του Ισραήλ, ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον εσείς εσταυρώσατε, το Πνεύμα το Άγιο όταν μιλάει η αδέλφια δεν καλοπιάνει κανέναν, ούτε χαρίζεται σε κανέναν. Ο Πέτρος δεν χαρίζεται σε κανέναν. Δεν φοβάται να πει, εντάξει, να μην τους προσβάλλω, να μην ρίξω λάδι στη φωτιά. Αλλά τι λέει? Τον οποίον εσείς εσταυρώσατε. Εσείς εσταυρώσατε. Τους μισεί και το λέει? Όχι, η αγάπη του Θεού τους ελέγχει. Εσείς τον εσταυρώσατε και τον οποίον ο Θεός ανέστησε, που σημαίνει ότι εσείς με το Θεό δεν έχετε συμφωνία. Άλλα λέτε εσείς, άλλα λέει ο Θεός. Άρα εμείς δεν μπορούμε να ακούμε τι λέτε εσείς, γιατί εσείς είπατε πράγματα τα οποία ο Θεός τα ανέρεσε. Ο Θεός έκανε πράγματα ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που εσείς θέλατε. Και μετά προσθέτει, δια τούτου το παρίσταται ούτως ενώπιον ημών υγιής. Δια τούτου, όχι δίμων, ο ανεστημένος Χριστός, τον οποίον εσείς εσταυρώσατε και του οποίου το όνομα εμείς επικαλέστημεν, αυτός είναι που τον θεράπευσε. Αυτόν που εσείς σταυρώσατε και τον οποίον εμείς ομολογούμε ζωντανό και ανεστημένο, αυτός τον θεράπευσε. Το έργο το κάνει ο Χριστός μέσα από τους ανθρώπους του, αλλά ο Χριστός, ο ανεστημένος Χριστός. Αδέρφια, ο Χριστός είναι ανεστημένος. Και αν ο Χριστός είναι ανεστημένος, τότε και εμείς έχουμε ανάπαυση, γιατί στηριζόμαστε σε Αυτόν. Εάν ο Κύριος είναι με θυμών, τι στέλνει είστε καθημών? Ξέρεις ποιος είναι μαζί σου? Ο ανεστημένος Χριστός, δηλαδή αυτός που νίκησε τον θάνατο. Εάν ο Χριστός που νίκησε τον θάνατο είναι μαζί σου, τότε πες μου ποιος μπορεί με αποτελέσματα να είναι εναντίον σου? Κανένας. Μόνο να είναι μαζί μας ο Θεός. Και ξέρετε πότε ο Θεός είναι μαζί μας? Όταν εμείς είμαστε μαζί Του με ταπεινό πνεύμα, χωρίς υπεροχή και με ευγνωμοσύνη. Βγαίνουμε να ομολογήσουμε τον Κύριο όχι με υπεροχή, αλλά με ευγνωμοσύνη. Διότι ο Κύριος επισκέφθηκε εμάς που δεν το αξίζαμε να μας επισκεφθεί. Και αυτό το πράγμα, ότι εμείς είμαστε ανάξιοι να μας επισκέπτεται το Θεός, αυτό θα βγούμε και θα πούμε. Ότι ο Χριστός, ο ανεστημένος, επισκέπτεται αναξίους οι οποίοι μετενόησαν. Δόξα στο Θεό. Ούτως είναι ο λίθος ο εξουθενηθής εφημών των οικοδομούντων, ώστις έγινε κεφαλή γωνίας. Αυτόν που εσείς απορρίψατε ως επιλογή, ως στήριγμα και ως σωτήρα, αυτόν ο Θεός ενέκρινε και υπερίψωσε, αναστένοντας αυτόν εκ των νεκρών.
και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Πάρτε το χαμπάρι, μόνο αυτό σώζει, κανένας άλλος. Ούτε οι προφήτες σώζουν, ούτε οι Απόστολοι σώζουν, ούτε οι Άγιοι σώζουν, ούτε οι Πατέρες σώζουν, ο Χριστός σώζει. Μόνον ο Χριστός σώζει. Διότι ούτε άλλο όνομα είναι υπό των ουρανών δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν. Τι είπες Πέτρο, δεν υπάρχει άλλο όνομα δια του οποίου να μπορούμε να σωθούμε? Όχι. Ούτε του Μωυσή, όχι. Ούτε του Δαβίδ, όχι. Ούτε του Ισαΐα, όχι. Ούτε το δικό σου, του Αποστόλου Πέτρου, του Άγιου Πέτρου, όχι. Ούτε του Ιωάννη, όχι. Ούτε του Παύλου, όχι. Ούτε του Διαχριστών Σαλού, όχι. Ένα όνομα δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν. Ιησούς Χριστός. Κάποιος μεσάζοντας που να μας φέρει σε επαφή με τον Πατέρα, μόνον ο Χριστός. Κάποιος μεσάζοντας για να μας φέρει σε επαφή με τον Χριστό, όχι. Δεν χρειάζεται μεσάζοντας ο Χριστός, γιατί είναι άνθρωπος και Θεός. Για να πλησιάσεις τον Πατέρα Θεό, χρειάζεσαι μεσάζοντα. Ποιον? Τον άνθρωπο Χριστόν Ιησούν. Για να πλησιάσεις όμως τον Ιησούν, ο οποίος είναι άνθρωπος εκτός από Θεό, δεν χρειάζεσαι μεσάζοντα. Πας κατευθείαν. Μπορείς να πεις δόξα στον Θεό. Στον Χριστό πάμε κατευθείαν. Κατευθείαν πήγαμε και μας αναγέννησε. Κατευθείαν πήγαμε και μας βάφτισε στο Πνεύμα το Άγιον. Κατευθείαν πήγαμε και μας συγχώρεσε. Κατευθείαν πάμε και μας ελεεί και μας δείχνει ενύπνια και μας δείχνει ώρα και μας σηκώνει στην πτώση μας. Κατηδίαν προσωπικά εμείς πάμε. Και εκείνος μας δέχεται και μας παίρνει και πού μας πάει? Στον Πατέρα. Την προσευχή μας την παίρνει και πού την πάει? Στο θρόνο της χάριτος. Έτσι σήμερα κάνε. Θα πλησιάσεις τον Πατέρα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θεωρούντες δε την παρησίαν του Πέτρου και Ιωάννου και πληροφορηθέντες ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτε, εθαύμαζον και ανεγνώριζαν αυτούς ότι ήσαν μετά του Ιησού. Μήνυμα. Η παρησία των διοκομένων, δια την οποίαν οι διώκοντες θαυμάζουν, δεν οφείλεται στην ακαδημαϊκή τους γνώση, αλλά στην εν αγίω πνεύματι εμπειρία τους. Ποιο κολέγιο έβγαλε ο Απόστολος Πέτρος για να μάθει να κηρύττει? Ο Ιωάννης ποιο κολέγιο? Ο Παύλος ποιο κολέγιο έβγαλαν για να μάθουν να κηρύττουν? Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ποιο κολέγιο έβγαλε? Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έβγαλε το κολέγιο της ερήμου. Και οι Απόστολοι έβγαλαν το κολέγιο του Ανοχίου της Πεντηκοστής. Πήγαινε στο κολέγιο των γονάτων και θα σου δίνει ο Θεός για να λαλείς. Μπορείς να πεις δόξα στον Θεό. Η ακαδημαϊκή γνώση δεν σώζει και δεν συγκινεί κανέναν. Και αυτούς που τους συγκινεί δεν τους αλλάζει τη ζωή. Η εν αγίω πνεύματι εμπειρία, η οποία δίνει λόγο Θεού, αυτή σώζει τον άνθρωπο, αυτή του αλλάζει τη ζωή και αυτή είναι που προκαλεί την έκχυση του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό αδέλφια, ό,τι κάνουμε στη ζωή μας, είτε για να κηρύξουμε, είτε για να προφητεύσουμε, είτε για να προτρέψουμε τα παιδιά μας, είτε για να μάθουμε τι πρέπει να κάνουμε εμείς, είτε για να ζητήσουμε από το Θεό να μας ελεήσει, ό,τι κάνουμε θα πρέπει να περνάει πρώτα από την αγωνία της Γεστημανής, από το ταμείο το προσωπικό, από το ανόγιο της Πεντηκοστής. Γεστημανή, γεστημάνιος αγωνία, ανόγιο Πεντηκοστής, ταμείο, θυσιαστήριο είναι το ίδιο και το αυτό πράγμα. Αν περάσεις από εκεί ανοίγονται δρόμοι και ο Θεός προπορεύεται στη ζωή σου. Μη φοβάσαι τίποτα. Παίρνει από τα γόνατα, παίρνει από την προσευχή και από εκεί και πέρα ο Θεός έχει προγραμματίσει τα πάντα στη ζωή σου. Εσύ δεν χρειάζεται να προγραμματίσεις τίποτα. Βλέποντες δε τον άνθρωπο των τεθεραπευμένων ιστάμενων με ταυτόν, δεν είχον ουδέν να αντίποση. Σε θεολογίες, ερμηνείες, πολλοί έχουν να αντιτάξουν την γνώμη τους. Στη συμμαρτυρία του Θεού όμως δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα. Όταν κάποιο ανθρώπου
Η ζωή αλλάξει, κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα. Όταν κάποιος θεραπευθεί, κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα. Επομένως, δεν έχουν νόημα οι ατέρμονες συζητήσεις και η μέθοδο της πειθού με αγιογραφικά επιχειρήματα. Αυτά πάντοτε προκαλούν αντιλογίες. Εκείνο το οποίο χρειάζεται η Εκκλησία και ο κάθενας από μας προσωπικά είναι η συμμαρτυρία του Θεού εν Αγίω Πνεύματι. Ας συμμαρτυρεί ο Θεός και εσύ μην επιχειρηματολογείς ποτέ. Δεν χρειάζεται. Το θέμα είναι ο Θεός να συμμαρτυρεί. Ο Θεός συμμαρτυρεί μόνο με Πεντηκοστή. Μόνο δι' Αγίου Πνεύματος. Γιατί και το χάρισμα εδώ των Ιωαμάτων είναι χάρισμα του Πνεύματος του Αγίου. Προστάξαντες δε αυτούς να απέλθω συν έξω του συνεδρίου, συνεβουλεύτησαν προς αλλήλους, λέγοντες, τι θέλω μεν κάμει στους ανθρώπους τούτους. Δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι νορμάλ, δεν είναι φυσιολογικοί άνθρωποι. Με αυτούς κάτι συμβαίνει. Αυτούς κάποιος τους βοηθάει, δεν γίνεται, δεν παλεύονται αυτοί. Αδέρφια, όταν ο πιστός πληρούται Πνεύματος Αγίου και έχει πείρα Θεού, από εκεί και πέρα δεν παλεύεται γιατί έχει το Θεό μαζί του. Όσο πιο πολύ ταπεινός και συντετριμμένος είναι, τόσο πιο πολύ ορατός είναι ο Θεός μπροστά του. Επειδή ότι μεν έγινε δι' αυτόν γνωστόν θαύμα, δι' αυτόν. Ποιον? Που πηγαίναν στην προσευχή. Για ποιο λόγο? Για να συναντήσουν τον Ιησούν. Μόνο γι' αυτό. Δι' αυτόν έγινε γνωστό θαύμα, είναι φανερόν εις πάντας τους κατοικούντας στην Ιερουσαλήμ και δεν δυνάμεθα να αρνηθώ μεν τούτο. Έχουν εμπλέξει, έχουν βρεθεί σε δύσκολη θέση, διότι η συμμαρτυρία του Θεού τους έχει δέσει τα χέρια και τους έχει κλείσει το στόμα. Αλλά για να μην διαδοθεί περισσότερο εις το λαόν, ας απειλήσομεν αυτούς αυστηρός, να μην λαλώσουν πλέον εν το ονόματι τούτο προς μηδένα άνθρωπο. Όταν ο διάβολος, αδέλφια, είναι δεμένος και αδυνατή να κάνει το παραμικρό, το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να εκφοβήσει με απειλές άνευ αντικρίσματος. Εάν ο Κύριος είναι με θυμόν, εάν το Πνεύμα του το Άγιον μας πληρώνει, τότε το μόνο πράγμα που θα κάνει ο διάβολος είναι να απειλεί. Οι απειλές του διαβόλου όμως θα προσκρούν επάνω στην ασπίδα που λέγεται Χριστός. Και καλέσαντες αυτούς, παρήγγειλαν εις αυτούς να μη λαλώσουν καθόλου, μηδένα διδάσκωσιν εν το ονόματι του Ιησού. Όταν ο διάβολος δεν ξέρει τι να κάνει και έχει πελαγώσει, τότε δίνει παραγγελίες με στόχο τον εκφοβισμό. Μην ακούς τις απειλές και τον εκφοβισμό του διαβόλου. Όταν βλέπεις τον διάβολο να εκφοβίζει, αυτό σημαίνει ότι από πίσω κάποια μεγάλη ευλογία και σωτηρία του Κυρίου κρύβεται. Μπορείς να πεις δόξα στον Θεό. Σε κάθε απειλή να ξέρεις ότι κρύβεται μετά χάρις Θεού, έκχυση Πνεύματος Αγίου και σωτηρία μεγάλη. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης, αποκριθέντες προς αυτούς, είπαν, αν είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ακούω μεν εσάς μάλλον παρά τον Θεόν, κρίνατε. Εμείς πήραμε μία απόφαση στη ζωή μας, τους απαντάνε. Δεν θα ακούσουμε εσάς, θα ακούσουμε τον Θεό. Δεν φοβούμαθα από τις απειλές σας, γευθήκαμε τον Θεό στο ανώγιο της Πεντηκοστής, ζωντανό και ανεστημένο. Εσείς θα μας απειλείτε και εμείς θα προχωράμε. Εσείς θα εκφοβίζετε και ο Κύριος θα μας δίνει δύναμη και χαρά να ομολογούμε το όνομά Του, γιατί είναι γεγραμμένον. Εάν με ομολογήσετε έμπροσθεν των ανθρώπων, και εγώ θέλω σας ομολογήσει ενώπιον του ουράνιου Πατέρα. Και είναι και κάτι άλλο γεγραμμένο. Θυσιάσατε προς τον Θεόν θυσίαν ενέσεως. Του τέστη καρπό χιλέων ομολογούντων το όνομα του Κυρίου. Και τότε τι θα γίνει? Τότε επικαλού εμέν ημέρα θλίψεως. Θέλω σε ελευθερώνει και θέλεις με δοξάζει. Μεγάλη δουλειά η ομολογία.
έχουσα επαγγελία της μελούσης ζωής και της παρούσης. Της παρούσης και της μελούσης. Στο παρόν θα τον επικαλούμαστε και θα ενεργεί. Στο μέλλον θα έρθει η στιγμή που θα πει αυτός, αυτή, όλοι αυτοί είναι δικά μου παιδιά. Είναι δικά σου παιδιά, πατέρα, γιατί με ομολόγησαν Κύριόν τους και Θεόν τους. Διότι εμείς δεν δυνάμεθα να μη λαλόμεν όσα είδομεν και ακούσαμε. Και να θέλουμε να μην μιλήσουμε, δεν μπορούμε. Γιατί? Διότι είναι τόσο θαυμαστό το βίωμα που μας χάρισε ο Θεός, που δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Γιατί αυτό κάνει η εμπειρία του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί αυτό κάνει η πείρα της Πεντηκοστής. Διότι η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου προκαλεί στον άνθρωπο αυτό το πόθο να μιλήσει αυτό που ζει και γεύεται. Δεν μπορούμε και να θέλουμε δεν μπορούμε. Μας σωθεί το Πνεύμα το Άγιον. Η ζωντανή παρουσία του Θεού. Η αγάπη του προς εμάς. Δεν μπορούμε να μην το ομολογήσουμε. Δεν μπορούμε λοιπόν να μην λαλόμεν όσα είδομεν και ακούσαμεν. Τι είδομεν? Είδομεν τον Χριστό να μας αναγεννάει. Τον είδαμε? Είδες τον Χριστό να σε αναγεννάει? Βγες να το ομολογήσεις. Είδαμε τον Χριστό να μας βαφτίζει στο Πνεύμα το Άγιον. Το είδες να σε βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο? Βγες να το ομολογήσεις. Είδαμε τον Θεό να μας θεραπεύει. Σε έχει θεραπεύσει ποτέ ο Κύριος? Βγες να το ομολογήσεις. Είδαμε τον Θεό να μας συγχωρεί και να παίρνει το βάρος της αμαρτίας και να μας δίνει ανακούφιση. Έλαβες ανακούφιση ποτέ από τη συγχώρεση του Κυρίου? Βγες έξω να το ομολογήσεις. Είδαμε τον Θεό να μας ξελασπώνει όταν βρεθήκαμε σε δύσκολη θέση απαντώντας την προσευχή μας. Απάντησε ποτέ ο Θεός την προσευχή σου? Σε ξελάσπωσε ποτέ? Βγες έξω να το ομολογήσεις. Είναι αυτά τα οποία είδαμε. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα τα οποία τα ακούσαμε. Τι ακούσαμε? Ακούσαμε το Πνεύμα το Άγιο να μας μιλάει. Ακούσαμε τον Θεό να σηκώνει προφήτες και να μας δίνει προσωπικά μηνύματα. Έχεις ακούσει τον Θεό να δίνει προφητικά χαρίσματα και μηνύματα στην Εκκλησία και αυτά να γίνονται πραγματικότητα? Το έχεις δει? Βγες έξω να το πεις. Βγες έξω να πεις ότι ο Θεός μιλάει. Τον ακούσαμε. Ήμουνα στην προσευχή της προάλλες. Δεν ήξερα τι να κάνω. Μιλούσα προς τον Θεό. Κανείς δεν ήξερε τίποτα. Και λέω, Κύριε, μίλησέ μου ονομαστικός. Και δεν περνάνε 5 λεπτά. Και σηκώνει ο Κύριος προφητεία με το όνομά μου και λέει, το και το, τα δεν λέγει Κύριος. 1, 2, 3. Ζει ο Θεός ή δεν ζει? Ακούσαμε τη φωνή του? Την ακούσαμε. Έγινε αυτό που ακούσαμε, έγινε. Ακούσαμε την προφητεία να μας βγάζει την καρδιά μας στο προσκήνιο, στη φόρα. Κρυφά καρδιών. Αυτά τα ακούσαμε. Αυτά θα ομολογήσουμε. Δεν μπορούμε να μην δεν τα ομολογήσουμε αυτά. Μπορούμε? Δεν μπορούμε. Αυτά τα οποία είδαμε και ακούσαμε, αυτά θα ομολογήσουμε. Οι δε πάλιν απειλήσαντες αυτούς, απέλυσαν, μη ευρίσκονται στο πώς να τιμωρήσωσιν αυτούς. Δεν θα μπορέσουνε. Δεν βρίσκουν τρόπο να τους τιμωρήσουν. Γιατί δεν βρίσκουν τρόπο να τους τιμωρήσουν? Διότι ο Θεός τους σκεπάζει με τη χάρη Του. Διότι ο Θεός τους πληρώνει με το Πνεύμα Του. Διότι ο Κύριος τους καθιστά κατά χάριν άτρωτους, ενώ είναι πολύτρωτοι και πολύ ευάλωτοι. Τους δυναμώνει γιατί είναι αδύνατοι. Τους αξιώνει γιατί ξέρουν ότι είναι ανάξιοι. Τους ικανώνει γιατί αναγνωρίζουν ότι είναι ανίκανοι και ανεπαρκείς. Και ποιος τα κάνει αυτά? Ο Θεός δια της Πεντηκοστής. Πήγαινε στο ανώγιο της Πεντηκοστής και βγες έξω να μεταφέρεις τι άκουσες, τι είδες και τι γεύτηκες. Και ο Θεός θα σε ευλογήσει. Ο Θεός θα σε επισκεφθεί. Και θα αναλάβει τη ζωή σου έτη και έτη περισσότερο. Επειδή το θαύμα τούτο της θεραπείας ήταν φανερό. Ο άνθρωπος εκείνος που έγινε το θαύμα τούτο της θεραπείας ή το περισσότερο των 40 ετών. Όταν κάποιος πηγαίνει για να συναντήσει τον Χριστό και μόνο τον Χριστό, τότε αυτά τα οποία ο Χριστός θα κάνει στη ζωή του θα είναι αναμφισβήτητα. Γιατί είναι ο πόθος όχι για το δώρο, αλλά για το δωρητή. Αδέρφια, σήμερα,
ας ποθήσουμε τον ίδιο τον δωρητή. Τα δώρα θα έρθουν από μόνα τους, αλλά το δωρητή, η ευτυχία της ζωής, η πληρότητα του είναι, δεν είναι τα δώρα, είναι ο δωρητής. Όταν έχεις το δωρητή, θα έρθουν και τα δώρα. Αλλά ο δωρητής είναι το παν. Ο δωρητής μας σώζει. Ο δωρητής μας συγχωρεί. Ο δωρητής δίνει αιώνια ζωή. Ο δωρητής. Και το όνομα του δωρητή, ένα. Ιησούς Χριστός ο δίκαιος. Και αφού απελήθησαν, ήλθαν προς τους οικείους και απήγγειλαν όσα είπαν προς αυτούς οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Τα είπαν όλα στους αδελφούς. Δεν έκρυψαν τίποτα. Δεν φοβήθηκαν να μην τα πουν όλα, μήπως και φοβηθούν και κλονιστούν οι αδελφοί. Όλα τα είπανε. Τα πάντα. Το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε τι λέει, αδέρφια. Ιδε, στο 24 εδάφιο, ιδε ακούσαντες. Ακούσαντες και τι έκαναν. Το βάλαν στα πόδια. Όχι. Φοβηθήκανε. Όχι. Ομοθυμαδών ύψωσαν την φωνήν προς τον Θεόν και είπων. Με ένα στόμα, μια φωνή, έστρεψαν το βλέμμα τους προς τον Θεό. Από εδώ και στο εξής θα συμβαίνουν πράγματα που ούτε και οι ίδιοι ανέμεναν. Αντί να το βάλουν στα πόδια, να φοβηθούν, να διστάσουν και να κλείσουν το στόμα τους, αυτοί αποφάσισαν να ανοίξουν το στόμα τους, λέγοντας όλες τις απειλές και τις προειδοποιήσεις σε ποιον? Στον Κύριο. Και κοιτάξτε πώς τον πλησιάσανε. Κοιτάξτε τι του είπανε, για να το λέμε και εμείς. Δέσποτα. Ποιος είναι ο δεσπότης σου? Ποιος είναι ο δεσπότης? Ο Χριστός. Μόνον ο Χριστός. Συ είσαι ο Θεός, ώστις έκαμες των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εναυτής. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ξέρουμε σε ποιον πιστεύσαμε, ξέρουμε ότι υπάρχεις και ξέρουμε ότι μας ακούεις. Αλληλούια. Το πιστεύεις ότι σε ακούει ο Κύριος? Επήγαινε να το τα πεις όλα και μη φοβάσαι τίποτα και μην κάνεις πίσω. Ο Θεός είναι ζωντανός. Αυτός που έκανε τα πάντα με μια κουβέντα είναι αυτός που θα σε ελευθερώσει και θα σε φυλάξει. Αλληλούια! Ως της είπας διαστόματος Δαβίδ του δούλου σου. Τι φανερώνεται εδώ? Ότι η πρώτη εκκλησία είχε καταλάβει μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Ότι το στόμα του Θεού είναι η δούλη του. Εάν σήμερα πιστέψεις στο γεγραμμένο λόγο ότι το στόμα του Θεού είναι η δούλη του, τότε θα σου μιλάει ο Θεός μέσα από τους δούλους του, αλλά και κατηδίαν. Κοιτάξτε πώς το λέει, αδέλφια. Το διάβαζα και δεν το χόρτενα. Ως της είπας, εσύ Θεέ είπας, πώς είπας, διαστόματος Δαβίδ του δούλου σου. Άρα εσύ μιλάς με το στόμα του δούλου σου. Μιλάει ο Κύριος με το στόμα του δούλου του. Μιλάει ο Κύριος με το στόμα της δούλης του, των δούλων του. Εάν μάθεις να ακούς την φωνή του Θεού μέσα από το στόμα του που είναι η δούλη του, τότε θα πηγαίνεις στο σταμείο σου και θα σου μιλάει κατηδίαν. Αλληλούια, δόξα στο Θεό. Θα ανοίγεις το λόγο του και θα σου μιλάει κατηδίαν. Θα αφήνεις το πνεύμα το Άγιον διαξένων γλωσσών και μέσα από τις γλώσσες θα σου δίνει γνώριμη γλώσσα κατηδίαν. Και λέει στη συνέχεια, διατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια. Το ξέραμε ότι θα λυσάγανε. Το είχες γράψει στον προφητικό λόγο. Να γιατί πρέπει να διαβάζουμε τον προφητικό λόγο, τους προφήτες. Να γιατί είναι πολύ σημαντικό πράγμα να διαβάζει κανείς την Παλαιά Διαθήκη που είναι ο προφητικός λόγος. Διότι αυτά τα οποία είπε ο Κύριος στον προφητικό λόγο γίνανε και γίνονται. Έχουμε βεβαιότερον των προφητικών λόγων. Εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Και ο προφητικός λόγος εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε είναι η Παλαιά Διαθήκη, την οποία ο Απόστολος εις Καινής την κηρύττει. Αλληλούια, δόξα στο Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την υγιένουσα διδασκαλία. Μετά λέγει,
Παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης, οι άρχοντες συνήχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Όπως το είπε εκατοντάδες χρόνια πριν, έτσι και έγινε. Διότι συνήχθησαν επαληθείας εναντίον του Αγίου Παιδόσου Ιησού, τον οποίον έχρισας, και ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος. Να οι άρχοντες που είχε προφητεύσει ο Δαβίδ εκατοντάδες χρόνια πριν. Αδέρφια, ό,τι λέει το Πνεύμα το Άγιον, ό,τι λέει ο γεγραμμένος Λόγος του Θεού θα γίνει εξάποντος. Ούτε μία κεραία, ούτε ένα κόμμα δεν πρόκειται από την Αγία Γραφή να μείνει ανεκπλήρωτο. Γι' αυτό το λόγο, αδέρφια, ας στηρίξουμε τη ζωή μας στο Λόγο του Θεού. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, όποτε μπορούμε, τα μάτια μας στραμμένα στις γραφές, και μέσα από τις γραφές ο Θεός θα εκπληρώνει τις υποσχέσεις Του στη ζωή σου δια Πνεύματος Αγίου. Μετά λέγει στο 27, στο 28, «Διανακάμωσιν όσα η χείρ σου και η βουλή σου προώρησε να γίνωσιν». Αυτοί σκυλιάζουν, έχουν ελισάξει και δεν έχουν καταλάβει ότι όσο πιο πολύ σκυλιάζουν, άθελά τους βοηθούν στην υλοποίηση του έργου του Θεού. Αδέρφια, όσο σκυλιάζει ο διάβολος χρησιμοποιώντας ανθρώπους, τόσο πιο πολύ βέβαιον είναι ότι το έργο του Θεού θα εκπληρωθεί. Κάθε απειλή, κάθε προειδοποίηση και κάθε εμπόδιο δεν είναι εναντίον του έργου. Είναι υπέρ του έργου του Θεού. Το πιστεύεις αυτό? Είναι υπέρ του έργου του Θεού. Κάθε προσωπική σου δυσκολία που φαίνεται ότι είναι αποτρεπτική προς την επαγγελία, δεν είναι αποτρεπτική. Φαίνεται αποτρεπτική. Απέναντίας είναι προήμιον, προστάδιον εκπληρώσεως. Και τώρα, Κύριε, βλέψον εις τας απειλάς αυτών. Να η προσευχή της Εκκλησίας. Βλέψον εις τας απειλάς αυτών. Με ποιον τρόπο? Δώσε εις τους δούλους σου να λαλώσουν των λόγων σου με τα πάσης παρησίας. Δώσε θάρρος στους δούλους σου να μη σιωπήσουν, να μην πτωηθούν, να μην διστάσουν, αλλά να ανοίξουν το στόμα τους και να μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο. Και εσύ σε παρακαλούμε, Κύριε, έκτινε τη χείρα σου εις θεραπείαν γινωμένων σημείων και τεραστίων δια του ονόματος του Αγίου Παιδόσου Ιησού. Και εσύ, Κύριε, αυτό το οποίο κηρύττουν, εσύ, Κύριε Θεέ μου, να το ευωδώνεις και να έχει αποτελέσματα, να συνεργεί στο κήρυγμά τους δια των επακολουθούντων θαυμάτων προς σωτηρίαν, προς αναγέννησιν, προς βάφτιση Πνεύματος Αγίου, προς θεραπεία. Αυτή είναι η προσευχή της Εκκλησίας. Να βεβαιώνει ο Κύριος το κήρυγμά Του, συνεργώνει σε αυτό δια των επακολουθούντων θαυμάτων. Και τώρα πάμε στο 31 εδάφιο. Μετά δε την δέησιν αυτών, εσύστη ο τόπος που ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Να το. Μετά δε την δέησιν αυτών. Ποιον? Αυτών που αδιαφόρησαν για τις απειλές, που περιφρόνησαν τις φοβέρες, που ξεπέρασαν τους προσωπικούς τους δισταγμούς και βγήκαν έξω να ομολογήσουν τι ο Χριστός έκανε στη ζωή τους. Μετά την δέηση αυτών, εσύστη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι. Δηλαδή ο Κύριος για χάριν αυτών που ξεπέρασαν τις προσωπικές τους φοβίες, αδυναμίες, δισταγμούς και τις εξωτερικές απειλές, έκανε σεισμό. Δήλωσε δηλαδή παρόν με τρόπο αισθητό, όλοι το ένιωσαν. Και η απόδειξη αυτού, επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή όλοι, ούτε ένας από όσους ήσαν εδώ την ώραν εκείνη, δεν έμεινε χωρίς εμπειρία Πεντηκοστής. Όλους τους επισκέφθηκε ο Κύριος. Όλους όσους ομολόγησαν τον Κύριο αδιαφορώντας και κάνοντας στην άκρη απειλές, φοβέρες και προσωπικές αναστολές. Αυτοί όλοι επλήστησαν Πνεύματος Αγίου και γεύθηκαν στο κορμί τους και στην ψυχή τους την παρουσία του Θεού κατά τρόπο αισθητό. Να πως γίνεται η Πεντηκοστή. Να πως πληρώνεται κανείς με Πνεύμα Άγιο. Να πως κατεβαίνει η παρουσία του Θεού σε εκείνους οι οποίοι προσεύχονται. Και προσεύχονται
και έχουν απάντηση στην προσευχή, διότι ο Κύριος τους είδε πριν να ομολογούν τον Χριστό, μη λογαριάζοντας απειλές και εκφοβισμούς. Δόξα στο Θεό, θα σε ευλογήσει ο Θεός. Μίλα για τον Χριστό. Τι έκανες στη ζωή σου, ξεπερνώντας τους δισταγμούς σου, εμπιστευόμενος αυτόν, αδιαφορώντας για τις απειλές και για τις φοβέρες, τι θα πει η κοινωνία, και ο Θεός θα σε ευλογήσει απροσμέτρητα. Και ελάλουν τον λόγο του Θεού μεταπαρησίας. Δηλαδή μιλούσαν με θάρρος, μιλούσαν με βεβαιότητες. Γιατί? Γιατί έχουν εμπειρία πεντηκοστή την ώρα εκείνη πάνω τους. Γιατί την έχουν? Διότι βγήκαν έξω και ομολόγησαν μη πτωούμενοι στις φοβέρες και μη διστάζοντες στις προσωπικές τους αναστολές και δισταγμούς. Αυτό όμως έχει και συνέχεια. Δεν είναι μόνο ότι πληρώνονται με πνευμάγιο και λαλούν με παρησία, είναι ότι η επίσκεψη του Θεού ή εν Αγίω Πνεύματι προκαλεί και εκκλησιαστικές μεταμορφώσεις. Μετά από το επλήσισαν Πνεύματος Αγίου, επειδή ομολόγησαν αδιαφορούντες στις απειλές, του δε πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή ήτο μία. Επειδή ο Κύριος τους επεσκέφθη εν Αγίω Πνεύματι, λόγω του ότι δεν πντοήθησαν στις απειλές, τώρα πλέον με αυτή την παρουσία του Θεού εν Αγίω Πνεύματι, όλοι αυτοί λένε και πιστεύουν τα ίδια. Μία καρδιά και ένα πνεύμα. Να πώς γίνεται η Εκκλησία μία καρδιά και ένα πνεύμα? Όταν βγει έξω στο δρόμο να ομολογήσει Ιησού Χριστόν, ξεπερνώντας τις όποιες τις αναστολές, κατερχόμενο το Πνεύμα το Άγιον και χαρίζοντας σε όλους μία κοινή εμπειρία η οποία τους ενώνει. Γι' αυτό λέει η Γραφή, εάν ονειδίζεστε για το όνομα του Κυρίου, είστε μακάρι. Γιατί? Διότι το πνεύμα της δόξης αναπαύεται εφημάς. Ποιο είναι το πνεύμα της δόξης? Είναι το πνεύμα το Άγιον που λέγεται πνεύμα δόξης, διότι δόξασε τον Χριστό αναστένοντάς τον από τους νεκρούς. Δόξα στο Θεό. Αυτό το πνεύμα που ανιστά νεκρών είναι το πνεύμα που θα αναπαύεται πάνω σου. Και αν αυτό το πνεύμα αναπαύεται πάνω σου, πες μου σε παρακαλώ, ποια αμφιβολία και ανασφάλεια μπορεί να σταθεί για το μέλλον σου? Αδέρφια, όλα θα πάνε καλά. Θα μας βοηθήσει ο Θεός στην αδυναμία μας, η δύναμη του Κυρίου δεικνύεται τελεία. Και μετά από αυτό, όλοι είχαν τα πάντα κοινά. Δεν έλεγε το έδρανό μου, σήκωπ το έδρανό, είναι η θέση μου. Όχι, κάτσε αδερφέ. Μήπως θες να κάτσεις αδερφέ μου? Έλα να κάτσεις αδερφούλα μου. Μα δεν ενοχλείσαι ο αφιένας? Ναι, έλα να κάτσεις αδερφούλα μου εδώ. Το χαλάκι του σπιτιού, πάτα το όσο θέλεις. Πάτα με τις λάσπες, να σκουπίσου πρώτα. Όχι, με τις λασπούλες σου, φέρε μου τις λασπούλες σου εδώ. Να το βλέπω τις λάσπες σου μέσα στο σπίτι μου, στις φλοκάτες μου, στα χαλιά μου. Όλα κοινά. Το ψυγείο, πάρτο, δικό σου. Γιατί όλα αυτά? Επλήσισαν Πνεύματος Αγίου. Και μετά, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι Απόστολοι μεταδυνάμεως εκήρυταν την Ανάσταση του Χριστού. Δηλαδή με τρόπο πιστικό και με θαυμάσια που έδιωγναν έξω κάθε αμφιβολία. Και χάρις μεγάλη ήτο επ' αυτούς. Ποιους? Αυτούς που βγήκαν έξω να ομολογήσουν και δεν υπολόγισαν τις φοβέρες και τις απειλές. Αυτοί που ξεπέρασαν τις προσωπικές τους αναστολές και βγήκαν έξω στο δρόμο να εκτεθούν εις δημόσια θέα. Σε αυτούς ήρθε η χάρις. Ξέρεις τι σημαίνει χάρις? Ότι δεν μπορείς εσύ να το κάνει ο Θεός για λογαριασμό σου. Αλληλούια, δόξα στον Κύριο. Ο Κύριος να μας βοηθήσει να βρούμε χάρη ενώπιον αυτού. Στους ταπεινούς δίνει χάρη. Με μετάνοια, με εξομολόγηση θα πλησιάσουμε τον Θεό και εκείνος θα κάνει το έργο του. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει.